Την ενοχή του 40χρονου πατέρα για την πρόκληση απλής σωματικής βλάβης, απειλή και εξύβριση σε βάρος του 54χρονου εκπαιδευτικού του Δευτέρου Γυμνασίου Ελευθερίου Βενιζέλου, αποφάσισε νωρίς το απόγευμα το μονομελές πλημμυλίο δικείο Χανίων. Του επέβαλε δε ποινή φυλάκισης 14 μηνών με αναστολή, θέτοντας σαν όρο να καταβάλει ποσό 400 ευρώ στο σχολείο που καταγράφηκε το πρωτοφανές περιστατικό. Νομίζω ότι την ακούσατε, ήταν μάλλον ένα χάδι προς τον κύριο. Απολογούμενος, ο 40χρονος πατέρας αναγνώρισε τις πράξεις του, ισχυρίστηκε ότι μετάνιωσε για αυτό που συνέβη και υποστήριξε ότι είναι αντίθετο στη χρήση μάσκα στα σχολεία. Συγγνώμη για την αναστάτωση. Δεν είμαι βίαιος άνθρωπος. Και ο καθηγητής να ζητήσει συγγνώμη από το παιδί μου. Ο κύριος όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη προς εμένα, αλλά ζήτησε να ζητήσω εγώ συγγνώμη από το παιδί το οποίο το παρουσίασε, δεν ξέρω και τι, ότι μόνο το έδειρα. Από ό,τι ακούσατε και από τη δίκη, μάλλον δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν σήμερα ως μάρτυρες στο δικαστήριο υποστήριξαν πως πριν από λίγες ημέρες, προσερχόμενος στο σχολείο για την εγγραφή του παιδιού του, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε προκλητικός, αρνούμενος να φορέσει μάσκα. Κάθε άλλο παραδικαιωμένος εμφανίστηκε ο καθηγητής που έπεσε θύμα απρόκλητης επίθεσης, επειδή απλώς ζήτησε από το γιο του να φορέσει τη μάσκα του, ενώ υποστήριξε ότι συνέχισε να δέχεται απειλές και μετά το συμβάν που έχει προκαλέσει αίσθηση στο Πανελλήνιο. Είμαι γνωστός στην κοινωνία των Χανίων. Δεν είμαι. Αν βρείτε έστω ένα συνάδελφο, ένα παιδί να πει ότι κάποτε βιοπράγησα έναντι ενός παιδιού, δέχομαι να έρθετε να με ειδοποιήσετε ότι είναι αλήθεια. Αλλά... Ναι. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα και είναι το Υπουργείο που το έχει δημιουργήσει αυτό το κλίμα. Ότι ξαφνικά η εκπαιδευτική κοινότητα γίνεται υπεύθυνη εξ ολοκλήρου για την αντιμετώπιση του COVID στα σχολεία. Στα δικαστήρια Χανίων βρέθηκαν και σήμερα εκπρόσωποι της ΕΛΜΕ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον εκπαιδευτικό και τονίζοντας ότι ο κλάδος τους γίνεται αποδέκτης βίαιων συμπεριφορών με ευθύνη της κυβέρνησης.